Σύσκεψη με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη της Λούκας Κατσέλης στην Ξάνθη την Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Περιφερειακή Ενότητα με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, των Δημάρχων Υπηρεσιακών Παραγόντων και παρουσία του κυρίου Ξενίδη, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να προετοιμάσει τις ανάγκες της ενόψει του προγράμματος κοινωνικής εργασίας που θα εξαγγείλει υπουργός. Το δικό μας κομμάτι λοιπόν στην κοινωνική εργασία έχει να κάνει περίπου με 1.500 θέσεις στους ΣΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπου θα υπάρξει επιδότηση και ασφαλιστική και η εργασία στο 100%. Θα γίνει σε ένα κομμάτι, κυρίως σε πρώτη φάση, όπως είπα, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων. Σε ένα δεύτερο κομμάτι υπάρχει σκέψη να επεκταθεί και στην βιομηχανία, και σε ένα τρίτο κομμάτι υπάρχει σκέψη για τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης. Νομίζω ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και στις δύσκολες καταστάσεις, στην ανεργία και στην γενικότερη κρίση, ότι τέτοια προγράμματα θα στηρίξουν ένα μεγάλο κομμάτι της ανεργίας που μαστίζει την περιοχή μας. Για την περιοχή μας είναι 1.500 θέσεις εργασίας και νομίζω ότι είναι με πεντάμινη σχέση εργασίας και σε διάστημα ενός χρόνου. Νομίζω το κομμάτι όλο αυτό θα καλύψει ένα φάσμα αναγκών, κυρίως στους Δήμους και στις υπηρεσίες πρόνοιας, βοήθειας στο σπίτι και άλλες κοινωνικές εργασίες οι οποίες μπορούν να γίνουν, όπως ακόμη και καθαριότητα, οικισμός, παραλίες, όλα αυτά τα ζητήματα. Και εκεί θα μπορέσει να απασχοληθεί ένα μεγάλο κομμάτι σημερινών ανέργων. Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο κομμάτι του προγράμματος αυτού είναι η ύπαρξη κάρτας ανεργίας. Να σημειώσουμε πως ήδη το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επεξεργάζεται σχέδιο προκήρυξης για τη δημιουργία των εξειδικευμένων προγραμμάτων στήριξης της κοινωνικής εργασίας με συνολικό προϋπολογισμό 170 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ, ενώ στόχος των προγραμμάτων είναι η στήριξη του εισοδήματος 70.000 ωφελουμένων σε όλη τη χώρα. Προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων σε περιοχές της χώρας με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ανατολική και Δυτική Μακεδονία και Θράκη, η Αττική και άλλες περιοχές.